Και τι έκανε αυτός ο συγκεκριμένος κύριος? Είπε ότι δεν έρχεται στην Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, γιατί συμμετέχουν σε αυτοί οι αρνητές του Ολοκαυτώματος. Ασφαλώς και συμμετέχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος στην Επιτροπή αυτή. Ο αρνητής του Ολοκαυτώματος, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του στη Γερμανία? Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή λοιπόν. Καμία αφήστε, διακοπή. Αφήστε το λίγο. Ακούστηκαν λοιπόν, τόσα άλλα και αυτό πέρασε αφήρασε. Εδώ από το βήμα προηγουμένως. Ο αρνητής του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Υπάρχει ποινική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης της προϋπογράφης. Το ζήτημα αυτό που είπατε για το Ολοκαύτωμα και για τα εγκλήματα πολέμου που αναγνωρίστηκαν, υπάρχει πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Γερμανία. Ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά για τα ζητήματα... Σας παρακαλώ, κύριε Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, τι θέλετε τώρα δηλαδή, τι θέλετε να απαντήσετε? Όχι, δεν έχετε το λόγο, κύριε Οικονόμου. Εγώ δεν αντιδικούμε. Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κλείστε σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Οικονόμου, δεν αντιδικούμε. Όχι, κύριε Οικονόμου, όχι, όχι. Κύριε Οικονόμου, δεν αντιδικούμε. Το καλύτερο πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί και θα το κάνουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε. Με αυτό αλλά κλείστε παρακαλώ. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόταση. Στην ερώτηση, αν ξέρει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος είναι λαλίστατος κατά τα άλλα, ποια είναι η ποινική αντιμετώπιση στη Γερμανία της άλλης του Ολοκαυτώματος, τον ενημερώνει ότι είναι 5 χρόνια φυλάκιση, να το ξέρει. Αυτό το θέμα λοιπόν θα έπρεπε να το έχει υπόψη του, διότι όταν συζητάμε εδώ και θα νομοθετήσουμε αύριο ναι ή όχι, πρέπει θα να μιλήσουμε τότε, θα τα πούμε και όσοι μπορούμε να τα μάθουμε, καλή θα τα μάθουμε. Όταν βλέπουμε τα πράγματα και προκύπτουν ξαφνικά σαν χιονοστιβάδα και μας καταπνίγουν. Δεν απαντώ στη γεμάτη ρατσισμό και φιλοναζισμό ομιλία του κυρίου Κασιδιάδη.